πρώτη θέση στο κυνήγι του τίτλου. Δεν υπήρχε βαθμολογικό ενδιαφέρον για τις δύο ομάδες. Επιμέρους υπήρχαν αυτά τα ξεχωριστά κίνητρα τα οποία προσπαθούσαν και οι δύο ομάδες να τα βρούνε, να τα κρατήσουν και να πάρουν το ενδιαφέρον για το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ήθελε να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη σεζόν. Ήθελε να πετύχει γκολ, ήθελε να είναι η καλύτερη επίθεση και όπως έγινε, έκλεισε με τον τίτλο της καλύτερης επίθεσης στο πρωτάθλημα και πέτυχε τη 14η νίκη σε αυτό τον μαραθώνιο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε να κερδίσει, να πάει σε διψήφιο αριθμό νικών από τη σεζόν 2015-2016. Ένα παιχνίδι στο οποίο εδώ θα είμαστε μαζί για να παρακολουθήσουμε το τρίτο ημίχρονο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αυτή τη αναμέτρηση. Έχουμε αρκετά πραγματάκια και από τις δηλώσεις και από τους πρωταγωνιστές και από τους προπονητές. Ένα παιχνίδι το οποίο στο πρώτο ημίχρονο, εξ αρχής να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα η οποία είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της, έψαχνε να βρει τρόπους για να δημιουργήσει, να γίνει επικίνδυνη. Στο πρώτο ημίχρονο βρήκε τρόπο με τον γκολ του Χασάν στο 24 από την εξαιρετική πάσα του Νάτχο να ανοίξει το σκορ. Δεν είχε την παραγωγή τελικών προσπαθειών, δεν είχε φτάσει ο Ολυμπιακός σε επίπεδα που μας είχε συνηθίσει στο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ήταν περισσότερο παραγωγικός στο δεύτερο ημίχρονο. Έκανε 2 τελικές στο πρώτο μέρος και είχε 9 τελικές στο δεύτερο ημίχρονο και τις περισσότερες από αυτές μαζεμένες στο πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου μέρους, εκεί όπου ανέβασε την ένταση, την αγωνιστική ένταση του, πίεσε, πέτυχε και το δεύτερο γκολ και επί της ουσίας εκεί καθάρισε εντός εισαγωγικών η λέξη το παιχνίδι. ΑΕΛ εξ αρχής έδειξε ότι ήθελε περισσότερο να δώσει χώρο στον Ολυμπιακό και να προσπαθήσει να βγει στις αντεπιθέσεις. Δεν το κατάφερε αυτό παρά σε ελάχιστες στιγμές του παιχνιδιού. Είχε πολύ φτωχή παρουσία σε ό,τι αφορά στην επίθεση. Πάντως, να πούμε ότι και οι δύο ομάδες δεν είχαν λευκό αψιολόγιο. Έλειπαν σημαντικοί παίχτες και από τους δύο. Οι δύο προπονητές, Τζανλούκα Φέστα, Πέδρο Μαρτίνς, δοκίμασαν πράγματα, σχηματισμούς, πρόσωπα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα στο παιχνίδι ο Πέδρο Μαρτίνς έπαιξε για πρώτη φορά με 3-5-2 και αυτό το κράτησε μέχρι και το τέλος. Δεν το άλλαξε σε κανένα σημείο. Όπως και ο Τζανλούκα Φέστα έπαιξε και αυτός με τον ίδιο σχηματισμό 3-5-2.